Στι φορολογικέ υποχρεώσει τώρα, κυρίε και κύριοι, που πρέπει να διευθετήσουμε, δύο εργάσιμε ημέρε έχουν απομείνει, είτε για την πληρωμή των τελών κυκλοφορία, είτε για την κατάθεση των πινακίδων. Μαζί μα είναι ο Σπύρο Δημητρέλη. Σπύρο, καλησπέρα. Να δούμε αναλυτικά πόσα είναι τα δικαιολογητικά και ποια βέβαια για κάποιον που θέλει να καταθέσει πινακίδε. Μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι, Στέλλα, όποιο κατα... Όποιος δεν θέλει να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορία, πρέπει να καταθέσει τι πινακίδε του οχήματό του έξι δικαιολογητικά πρέπει να είναι φοδιασμένο και να πάει στην εφορία να δούμε ποια είναι αυτά. Είναι έω την Τρίτη, είπαμε, 31 Δεκεμβρίου, είναι η δήλωση ακινησία του οχήματο που την δίνουν στην εφορία και τη συμπληρώνει επιτόπου. Είναι η αστυνομική ταυτότητα του ιδιοκτήτη. Εάν δεν ανήκει στον ίδιο το όχημα, πρέπει να έχει μαζί του εξιοδότηση από τον ιδιοκτήτη του οχήματο. Βεβαίω να έχει μαζί του την άδεια κυκλοφορία που θα πρέπει να την παραδώσει. Το μεταλλικό, το μέταλλο των πινακίδων, βεβαίω, καθώ και μια υπεύθυνη δήλωση ότι αφού κατατεθούν οι πινακίδε, το όχημα θα σταθμεύσει σε ιδιωτικό χώρο και όχι στο δρόμο. Μάλιστα, και τώρα για τα τέλη κυκλοφορία, επειδή υπάρχουν και τη τελευταία στιγμή. Παράταση φέτο θα δούμε. Η απόφαση αυτή, Στέλλα, θα ληφθεί όπω κάθε χρόνο την τελευταία ημέρα, την Τρίτη. Να πούμε ότι η παράταση για τα τέλη κυκλοφορία έχει γίνει έθιμο, δίνεται συνεχώ τα, τα τελευταία χρόνια και αν δεν δοθεί θα είναι μια πρώτη μεγέθου έκπληξη. Πύρο Δημητρέλη, ευχαριστούμε πολύ.